Παναγιώτης Αρχίμαστρος μαζί μας. Παναγιώτη, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην έδρα της ΑΕΜ Εικόνου με την Ερμιονίδα, μια ομάδα που τις τρεις πρώτες αγωνιστικές είναι αίτητη. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι της Κυριακής λοιπόν. Πρόκειται και αυτή από ένα καλό αποτέλεσμα όπως και εμείς. Είναι μαθητής άλλας κατηγορίας αυτή η Ερμιονίδα. Πολλά χρόνια καλή ομάδα, καλό προπονητή. Βέβαια εμείς πάμε για να κερδίσουμε όπως όλα τα μάτς, θα εκμεταλλευτούμε την παίρνουμε στην έδρα μας. Γνωρίζουμε το γήπεδο καλά. Δεν φοβόμαστε καμία ομάδα, όπως είναι πολύ καλή ομάδα. Και ειδικά εδώ μέσα και με τον κόσμο στο μικρό μας, σαν 12ο παιχνίδι, να πάμε για τους βαθμούς. Μετά την νίκη από την προηγούμενη Κυριακή με την ομάδα του Πανκυθεατικού, έχει ανέβει και η ψυχολογία, θα λέγαμε, της ομάδας και ο βαθμός αισιοδοξίας για τα παιχνίδια που έρχονται. Αισιόδοξοι μας από την αρχή, γιατί έχουμε μια καλή ομάδα, ένα καλό σύνολο, ένα πολύ καλό προπονητή που βοηθάει όλο αυτό. Περιμέναμε την νίκη με το Πανκυθεατικό, έπρεπε να την πάρουμε, την πήραμε, γιατί ήμασταν άτυχοι, θα έλεγα, στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Δικαιούμαστε να κερδίσουμε. Παρ' όλα αυτά, φέραμε μια σπουδαία και μια ήττα, κερδίσαμε επιτέλους και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το σερί με ανεβασμένη ψυχολογία φυσικά. Και κάτι τελευταίο, έχεις δει περίπου τη δυναμικότητα των ομάδων από τα τρία πρώτα παιχνίδια και τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων. Θεωρείς ότι το πρωτάθλημα θα είναι ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος και οι διαφορές μεταξύ των ομάδων είναι πολύ μικρές? Οι διαφορές, όπως το είπατε και εσείς, είναι πολύ μικρές των ομάδων, τόσο μικρές όπως και εγώ σε αυτή την κατηγορία και γενικότερα ποδόσφαιρο. Βλέπω ότι όλα κρίνονται σε λεπτομέρειες και το πρωτάθλημα θα πάει μέχρι τέλους. Εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε όσο πιο καλή πορεία μπορούμε, να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα πριν από λίγο. Σα ευχαριστώ και καλή συνέχεια.